Όμως ακούμε αυτή τη στιγμή την. Ακούμε Γιάννη Ζουγανέλη, αυτή είναι. Ακριβώς, ακριβώς. Έναν υπέροχο καλλιτέχνη. Αυτό είναι καλλιτέχνη, δηλαδή μουσικός, ηθοποιός, τραγουδοποιός, άνθρωπος που ξέρει από σάτυρα, άνθρωπος που έχει πολιτική δραστηριότητα, που έχει άποψη. Αυτό που λέμε καλλιτέχνης στη σύγχρονη Ελλάδα. Ταμείο Αλλεργίας τον βρίσκουμε στην ανανεωμένη φέτος, στο ανανεωμένο πρόγραμμα στην ακτή Πειραιός, με τους εξαίρετους βέβαια τον Σάκη Μπουλά, τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, τον Δημήτρη Σταρόβα. Είναι μια ομάδα που έχει δέσει. Ωραία. Από πέρσι. Είχαμε πάει, τους είχαμε παρακολουθήσει και φυσικά. Και τον βρίσκουμε τον Γιάννη Ζουγανέλη μαζί με τους φίλους ακροατές του Flash 96 και στον δικό μας ραδιοφωνικό αέρα, όπως λέμε. Καλημέρα στον Γιάννη Ζουγανέλη. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, σας ευχαριστώ. Πραγματικά με κάνετε και ντρέπομαι παρουσιάζοντας όλες αυτές τις ιδιότητες, οι οποίες είναι για όλους μας αμφισβητούμενες, γιατί αυτό που μετράει στη ζωή είναι ο αποδέκτης. Αλλά σήμερα καλύτερα θέλω να μιλήσουμε μια ιδιότητα που δεν μπορώ να αποποιηθώ ποτέ, είναι η ιδιότητα του πολίτη. Του ενδιαφερόμενου δηλαδή για αυτά που συμβαίνουν γύρω. Βεβαίως. Ένας πολίτης, όταν απευθύνεται σε άλλον πολίτη, τα πράγματα είναι πολύ πιο σημαντικά για την επικοινωνία. Και σας ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνώ με το ακροατήριό σας, γιατί νομίζω ότι έχουμε όλοι χρέος να επικοινωνούμε. Και βέβαια η ιδεολογία πια είναι να βρεθούν οι άνθρωποι μεταξύ τους, να αποδεχτούν τις διαφορετικότητές τους και να προχωρήσουν με φως και αγάπη. Και έχετε βάλει ένα κομμάτι δικό μου που το πιστεύω πάρα πολύ, ελάχιστα έχει παιχτεί, που λέει ότι η αγάπη όλα τα μπορεί. Εδώ στο Φράς και στη Γιάφκα μας, έτσι ονομάζεται η εκπομπή μας, είναι από τα τραγούδια που συχνά ακούγονται. Πολύ σας ευχαριστώ. Πολύ σας ευχαριστώ. Γιάννη Ζουγανέλη, θέλω ένα σχόλιο για αυτό που ζεις σήμερα ως πολίτης. Σε λίγη ώρα ορκίζεται η νέα κυβέρνηση. Περάσαμε 5 μέρες που περιμέναμε τον νέο πρωθυπουργό. Μήνες που, ή τα τελευταία περίπου ένα χρόνο και κάτι παραπάνω, που έχει αλλάξει η ζωή μας, κυρίως όσον αφορά την οικονομική μας καθημερινότητα. Κοιτάξτε, ό,τι και να κάνουν αυτοί, εγώ δεν θα πτωηθώ. Αυτό συστήνω και στους συμπολίτες, στους συνανθρώπους και συμπολίτες. Δεν πρέπει να πτωηθούμε, διότι αυτοί είναι οι εξουσιάζοντες, έχουν έναν τρόπο πολύ προσωποπαγή, βάζουν το προσωπικό συμφέρον πάνω απ' όλα, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το οικονομικό, βάζουν το κομματικό συμφέρον, η μεταπολίτευση έχει τελειώσει, τα κόμματα έχουν τελειώσει με τη λογική έτσι όπως λειτουργούσαν μέχρι σήμερα, έχουν τελειώσει αυτά, ανεπιστευτεί. Δεν μπορεί να μιλάμε με τις λογικές της μεταπολίτευσης. Δεν μπορεί να λέμε συνεχώς να αποκαλούμε τα κόμματα προπύργια της δημοκρατίας. Απέδειξαν ότι δεν είναι κανένα προπύργιο από αυτά της δημοκρατίας. Λυπάμαι που τα λόγια μου μπορεί να συνδεθούν και να υποθέσει κανείς ότι έχω στο νου μου μια δεύτερη σκέψη. Δεν είμαι ούτε εθνικιστής, αγαπώ πολύ την πατρίδα. Να. Δεν πιστεύω στον φασισμό, ούτε τον υποβόσκον φασισμό. Και ο υποβόσκον φασισμός υπάρχει στα κόμματα, δυστυχώς. Στεναχωριέμαι και το να πονάει κανείς είναι πολύ θεμητό. Αλλά έχω ξεφύγει από τον πόνο και πάω στα στεναχώρια. Ο στενός χώρος είναι το χειρότερο που μπορεί να υποστεί ένας άνθρωπος. Ξέρεις κάτι, Γιάννη, και μου είναι δύσκολο να σε διακόψω, γιατί ο λόγος έχει τεράστια αξία και έχει μια ροή συναισθηματική και ανθρώπινη. Ξεκίνησα την εκπομπή σήμερα. Θα μπορούσα να κάνω ένα πολιτικό σχόλιο για να είμαι και λίγο, ξέρεις, δημοσιογράφος in. Να είμαι δηλαδή μέσα στο κόλπο του σχολιασμού τη πολιτική επικαιρότητα. Όμως δεν άντεξα και ξεκίνησα με το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί, γιατί είναι πολύ περισσότεροι, τουλάχιστον 900.000 άνεργοι Έλληνες. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Όταν οι φίλοι μου, ας πούμε, με ρωτάνε, γεια σου, τι γίνεται, Γιάννη, είσαι καλά. Καλά είμαι, αλλά το λέω το καλά όχι με θετικό λόγο, διότι πώς μπορεί να είναι ο ένας άνθρωπος καλά και ο συνάνθρωπός του να μην έχει να φάει. Αρχίζω και νιώθω ενοχικά γι' αυτό. Και θα κάνω κι εγώ ό,τι μπορώ, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάποιος μόνο με τα λόγια. Πρέπει στις πράξεις να πούμε, στη διαδικασία της αλληλεγγύης. Δεν ξέρω, προτάσεις αυτοί δεν έχουν. Για να μπορούν οι εξουσιάζοντες και να μπορούν να ισορροπήσουν οι άνθρωποι στην ενεργεία. Νομίζω ότι διαχειρίζονται περισσότερο αριθμούς παρά ανθρώπους. Ακριβώς. Και οι άνθρωποι δεν είναι αριθμοί. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να ζούμε στο φθόνο. Οι άνθρωποι είμαστε γεννημένοι για να ζούμε στην αυθονία. Και η κοινωνία προκαλεί το φθόνο, γιατί ο φθόνος βουλάει. Ξέρετε, πάλι ανάμεσα στο καλό ή το κακό υπάρχει πάντοτε. Εδώ κερδίζει συνεχώς το κακό, που δεν πάει άλλο, ας πούμε. Γιάννη Ζουγανέλη, καλλιτέχνης και άνεργος. Mm-hmm. Πολύ τεράστια κρίση που έχει χτυπήσει τον κλάδο σας. Βεβαίως.
ένα σχόλιο γι' αυτό και για το τι γίνεται και στην τηλεοπτική πραγματικότητα. Ελάχιστα τα σύριαλ, διαρκώς κάθε μέρα το ρωτάμε, αλλά έχει σημασία να το αναδεικνύουμε διαρκώς. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί όσο δεν το λέμε πια γιατί κουραστήκαμε, τόσο θα χειροτερεύει η κατάσταση. Η τηλεοπτική πραγματικότητα είναι ένα πράγμα που δεν πρέπει να το πολύ συζητάμε, γιατί είναι υπερεκτιμημένη κατά την άποψή μου. Στο παρελθόν τα σύριαλ που πεζόντουσαν ή οι εκπομπές ήταν πολύ παραπάνω από όσο μπορεί να αντέξει η οικονομία της τηλεόρασης. Νομίζω ότι πρέπει να μπουν οι καλλιτέχνες στη διαδικασία των πρωτοβουλειών. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Υπάρχουν πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες σήμερα, καθιερωμένοι σε όλο τον κόσμο, που βγαίνουν και κάνουν παραστάσεις στους δρόμους. Δημιουργούσαν. Λέγανε ένα ποίημα, γράφανε ένα τραγούδι, παίζανε ένα μονόπραχτο. Δηλαδή, εδώ είμαστε και λίγο τεμπέληδες και περιμένουμε να μας ανακαλύψουν οι άλλοι. Περιμένουμε τις προτάσεις. Οι προτάσεις, δεν πιστεύω στις προτάσεις. Εγώ πιστεύω στη δημιουργία των προσωπικότητων οι οποίοι προκαλούν και μετά θα έρθουν και οι προτάσεις. Πρωτοβουλίες. Δεν υπάρχουν πρωτοβουλίες. Δηλαδή τώρα δεν είναι η τηλεόραση που προκαλεί την τέχνη. Πολλές φορές την εκμεταλλεύτηκε ή την τέχνη μέσα ή εκτός εισαγωγικών. Γιάννη Ζουγανέλη, επιτρέψε μου. Θα ήθελα πάρα πολύ, όταν θα έχεις το χρόνο και την επιθυμία, να βρεθούμε εδώ στο ραδιοθάλαμο του Flash, να ξεκλειδώσει μαζί μας τη Γιάφα και να κάνουμε μια μεγαλύτερη κουβέντα. Ευχαριστώ. Πιστεύω θα έχει ενδιαφέρον. Όμως σας πάμε στη δική σας δραστηριότητα, σε αυτά που θα απολαύσουμε, γιατί εγώ είμαι φανατικός ακροατής δικό σου και της ομάδας σου στην Ακτή Πειραιώς. Είναι η επικοινωνία, αγάπης μου. Είναι η επικοινωνία. Να βρεθούμε με τους ανθρώπους. Αυτό είναι ο μπούσνας της ιδεολογίας, της σκέψης μου. Προσπαθούμε εκεί και στην Ακτή. Εγώ και έχω το προνόμιο, αισθάνομαι τρομερά προνομιούχος, να έχω δύο δουλειές. Να εμφανίζομαι δουλειές, εργασίες. Μόνο και τρεις μπορεί να έχεις, Γιάννη μου. Το θέμα τι λεφτά παίρνεις. Μπορεί να έχεις και 13 δουλειές για να παίρνεις από. Καταλαβαίνεις. Είμαι στο θέατρο που καθημερινώς με τον κόσμο σε μια διαδραστική παράσταση στη σεξουαλική ζωή του κυρίου και της κυρίας Νικολαίδου μέσω κρίσης. Που είναι μια παράσταση που χαίρομαι που είμαι στέλεχος της. Έχει γράψει η Δήμητρα Παπαδοπούλου. Να σας πω τι συμβαίνει εκεί. Εκεί είναι ένα ζευγάρι 7 χρόνια παντρεμένοι που έρχονται στο ψυχίατρο για να ψυχοθεραπευτούν, για να εκθέσουν τα προβλήματα. Γιατί αυτό που πρέπει να μας πάει μπροστά και θα μας πάει είναι μόνο αν εκτεθούμε οι άνθρωποι. Και τι γίνεται, το έργο αυτό επικοινωνείται με τον κόσμο. Ο κόσμος είναι η αφορμή για τη συνέχεια. Σε ποιο θέατρο και ποιες ημέρες είναι η παράσταση? Από την Τετάρτη μέχρι την Κυριακή πάντα στο θέατρο Χώρα. Είναι δεύτερη χρονιά, πάμε πολύ καλά. Το λέω προνομιούχος γιατί έρχεται ο κόσμος και μας βλέπει από το στέρημά του πια. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι τιμητικό είναι για τους καλλιτέχνες. Βεβαίως. Μέσα σε ένα γεμάτο θέμα. Γιάννη, επιτρέψτε μου, πριν να κλείσω. Και στην Ακτή Πειραιώς έχουμε. Είμαστε όλοι εκεί. Η παρέα. Και προσπαθούμε. Όλες τις μέρες. Να κάνουμε τον κόσμο να περάσει, αν είναι δυνατόν, όχι καλά. Να περάσει ουσιαστικά, να ψυχαγωγηθεί γιατί όχι, και να διασκεδάσει, να ηλεκτριστεί. Και ταχώνουμε και λίγο για να σας πω την αλήθεια. Δεν πρέπει. Όλα αυτά που συμβαίνουν. Όλες τις μέρες, Γιάννη Ζουγανέλη, στην Ακτή Πειραιώς. Όχι, εκεί είμαστε μόνο Παρασκευή και Σάββατο. Γιατί έχει συρρυκνωθεί η νύχτα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τη Γιάφκα μας. Θα βρεθούμε εκεί να συγκοτραγουδήσουμε με την παρέα σας. Να πιστέψουμε σε αυτό που συμβαίνει, να είμαστε μέρος των συμβαίνοντων, να είμαστε μέρος των συμβαίνοντων, να το επιδιώξουμε αυτό και να μην αφορίζουμε αυτό που πάει να γίνει με την καινούργια κυβέρνηση. Γιατί το ενδεχόμενο του αφορισμού είναι μήπως πετύχει και χαθούν τα κόμματα. Ένα καλό Σαββατοκύριακο.